Συντοπίτησες και συντοπίτες, συντρόφισσες και σύντροφοι, γεια σας. Εκφράζω την αισιοδοξία μου και την πεποίθησή μου πως αυτός ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας θα δυναμώσει το ΚΚΕ, το μόνο πόλο αντίστασης και ανατροπής αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μην περάσουν τα επόμενα μέτρα λιτότητας και να ανοίξει ο δρόμος για τη διεκδίκηση των απολειών. Εμείς, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, που μαζί με τον λαό έχουμε υποστεί οικονομική αφεύμαξη, γνωρίζουμε καλά ότι ο ψευδεπίγραφος στόχος της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας μας δεν αφορά την εθνική μας άμυνα, αλλά ούτε και τα λαϊκά στρώματα. Και τα μόνα που αναβαθμίζονται είναι τα συμφέροντα των μεγάλων ελληνικών μονοπωλίων στη μοιρασιά της Λίας από τα Βαλκάνια, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Συνειδητά λοιπόν εμπλέκουν τη χώρα μας στους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς στο όνομα της δικής τους υπεριαλιστικής ειρήνης, η οποία είναι η προετοιμασία τους για τον επόμενο πόλεμο. Για το σκοπό αυτό απαιτούν και οι πρόθυμες κυβερνήσεις μας τους εχωρούν ακόμη και κυριαρχικά δικαιώματα σε στεριά, θάλασσα και αέρα, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί η πατρίδα μας σε ένα υπεριαλιστικό ορμητήριο εναντίον των λαών που αντιστέκονται. Συνάδελφοι και φίλοι που ανησυχείτε για τις εξελίξεις στην άμυνά μας, που πιστεύετε στο λαϊκό πατριωτισμό και προβληματίζεστε για τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών μας που μας φορτώνουν με μνημόνια και κρίση, μπορείτε με την ψήφο σας στο ΚΚΕ να πείτε ένα δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Επίσης, εμείς που αντιλαμβανόμαστε ότι οι δυσβάσταχτες για τον λαό μας δαπάνες σε οπλικά συστήματα δεν γίνονται για την άμυνα της χώρας, αλλά για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει με την ψήφο μας να τους πούμε ένα μεγάλο όχι. Πατριώτες και ιδιαίτερα αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, έστω και αν δεν συμφωνείτε μαζί μας, σας καλούμε σε συμπόρευση για ένα κοινό αγώνα για το δίκαιο του λαού, για μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τη φτώχεια, την εκμετάλλευση και τους πολέμους. Το ΚΚΕ είναι αυτό που αγωνίζεται με συνέπεια για τα δίκαια αιτήματά μας στη Βουλή των Ελλήνων και στην Ευρωβουλή, καταψηφίζοντας όλα τα αντιλαϊκά μέτρα. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που εναντιώθηκε στην ατοϊκή συνθήκη των Πρεσπών και στις εθνικιστικές φωνές και είναι ο μοναδικός αντίπαλος της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Ψήφος στο ΚΚΕ στην Ελλάδα μέχρι και το τελευταίο χωριό και στις ευρωεκλογές σημαίνει ναι στην πρόοδο, γιατί παλεύει προκειμένου να μας προσφέρει τη ζωή που μας αξίζει. Δυνατό ΚΚΕ παντού, αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση εμπρός στον αγώνα μέχρι τη νίκη με το λαό στην εξουσία. Ευχαριστώ.